Φωτιές άναψε στην κυβέρνηση νέα διαφοροποίηση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου, ο οποίος μιλώντας στη Βουλή εκτίμησε ότι ο στόχος της συγκέντρωσης 50 δισεκατομμυρίων από αποκρατικοποίησεις δεν πρόκειται να επιτευχθεί. Τα προβλεπόμενα προς πώληση δεν θα πουληθούν όλα. Θα πουληθούν πολύ λιγότερα. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Αν θεωρείτε δηλαδή ότι το κεφάλαιο αυτή τη στιγμή, το ιδιωτικό κεφάλαιο, αυτό το οποίο καταγγέλλεται, και πολύ ευχαρίστω να καταγγέλλω και εγώ μαζί σας, ότι έχει στραμμένα τα μάτια του σε τέτοιου είδους επενδύσεις, το έχετε εκτιμήσει λάθος. Άλλου τύπου επενδύσεις, εντός εισαγωγικών θέλουν. Αέρα θέλουν. CDS θέλουν. Spreads θέλουν. Τέτοια πράγματα θέλουν. Η νέα αυτή παρέμβαση του κυρίου Οικονόμου ήλθε ένα 24ωρο αφότου ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών είχε εκφράσει ανοιχτά τη διαφωνία του με την επικείμενη αύξηση του ΦΠΑ στα είδη εστίασης και προκάλεσε την ενόχληση του Μεγάρου Μαξίμου. Ενώ σαφείς αποστάσεις πήρε ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Η Ελλάδα ό,τι λέει το εννοεί, γιατί εάν δεν το εννοεί, δεν θα είναι αξιόπιστη και αποτελεσματική σε αυτό που κάνει. Μέχρι τα μέσα του 2014 έχει προγραμματιστεί να συνεισφέρουμε στο πρόγραμμα στήριξης ελληνικής οικονομίας 30 δισεκατομμύρια ως προϊόν ιδιωτικοποιήσεων. Αυτό θα το πετύχουμε. Οι στόχοι είναι συγκεκριμένοι. Οι νόμοι ψηφίστηκαν και θα εφαρμοστούν στο σύνολό τους. Αυτό ισχύει για όλους τους υπουργούς. Οι δηλώσεις οικονόμου προκάλεσαν την αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας, με τον Αντώνη Σαμαρά να κατηγορεί την κυβέρνηση για πολιτικό χαμελεοντισμό. Η κυβέρνηση βέβαια πάσχει και από πολιτικό χαμελεοντισμό. Στις Βρυξέλλες ο Υπουργός Οικονομικών διαβεβαίωνε ότι το μεσοπρόθεσμο θα εφαρμοστεί στο ακέραιο. Την ίδια στιγμή στην Αθήνα ο αναπληρωτής του, αναφερόμενος στις αποκρατικοποίησεις, είπε ότι θα πουληθούν πολύ λιγότερα από όσα προέβλεπε το πρόγραμμα. Άλλα λένε μέσα και άλλα λένε έξω λοιπόν. Η τοποθέτηση του κυρίου Οικονόμου προκάλεσε την προσοχή των διεθνών πρακτορείων όπως το Reuters και το Bloomberg, τα οποία μετέδωσαν με τηλεγραφήματά τους τα όσα είπε στη Βουλή. Ενώ μιλώντας με δημοσιογράφους, ο αναπληρωτής υπουργός υποστήριξε ότι εξέφρασε προσωπική εκτίμηση. Τα όσα είπε ο κύριος Οικονόμου σχολίασε στο Μέγκα ο πρόεδρος του Ταμείου για τις Αποκρατικοποίησεις, καθηγητής Κουκιάδης. Εάν η κυβέρνηση, επανέρχομαι και λέω, πιστεύει ότι δεν είναι ρεαλιστικός ο σκοπός, ο στόχος αυτός, απλούστατα δεν θα εισφέρει. Γιατί για να ειρθούν οι μετοχές στο ταμείο πρέπει να υπάρξει υπουργική απόφαση. Δεν θα τα φέρει. Συμμεριζόμαστε τον προβληματισμό του κυρίου Παντελή Οικονόμου, αλλά και η μεγαλύτερη απόσταση ξεκινά από ένα πρώτο βήμα. Υπονομεύει το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων στέλνοντας λάθος μήνυμα στους ξένους επενδυτές.